Κάθε προηγούμενο έχει ξεπεράσει αυτές τις μέρες το κρύο όχι μόνο στα βόρεια αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ οι προβλέψεις εξακολουθούν να κάνουν λόγο για μέρες πολύ ψυχρές και για θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Το σκηνικό, ωστόσο, φαίνεται να αλλάζει από την Παρασκευή, όπου και αναμένονται αρκετές βροχές και καταιγίδες, αλλά και μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο, δηλαδή, νωρίς το πρωί, γύρω στις 5 με 6 ώρα, μειώνεται συνήθως η ελάχιστη θερμοκρασία. Περιμένουμε ότι θα φτάσει και τους πλην 6 με πλην 7 βαθμούς στην περιοχή σας και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Όπως βέβαια και η μέγιστη τιμή αύριο πάλι δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 5 βαθμούς. Παρόλο που από την Τετάρτη και μετά και την Πέμπτη έχουμε μία μικρή άνοδο της μέγιστης τιμής στις μεσημεριανές ώρες, παρόλα αυτά και η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι δύο αρκετά ψυχρές ημέρες. Το πρωί θα έχουμε πάλι παγετό, θα πέφτει στους πλην 4 με πλην 5 βαθμούς η ελάχιστη τιμή. Και η μεταβολή, θα λέγαμε γενικά έτσι, της κατάστασης φαίνεται από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, που ένα δυτικό νοτιοδυτικό ρεύμα πλέον αρχίζει να επηρεάζεται τη χώρα και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, στα κανονικά βέβαια για την εποχή επίπεδα, όχι ότι έχουμε και ιδιαίτερα. Και βέβαια τα φαινόμενα αλλάζουν μορφή από έτσι ασθενείς παροδικές ορθώσεις ή χιονόνερο που θα έχουμε τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Εκεί πλέον αρχίζει να παίζει η πιθανότητα για βροχή ή καταιγίδα. Και τα ορεινά να περιορίζονται σε ορεινές κυρίως περιοχές. Άρα χειμώνας με πολύ κρύο και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα. Προς το παρόν μέχρι και την Πέμπτη θα λέγαμε ναι. Αρκετό κρύο, παγετός σοβαρός, ισχυρός στις ορεινές ώρες. Ασθενή τα φαινόμενα, αλλά ό,τι πέσει θα είναι χιονάκι ή χιονόνερο και η αλλαγή από την Παρασκευή και μετά. Να σημειώσουμε ότι σε περιοχές όπως η Φλόρινα, το Μέτσοβο και τον Ευρωκόπη, οι χαμηλές θερμοκρασίες έσπασαν όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, φτάνοντας σε αρκετά σημεία ακόμα και στους μείον 24 βαθμούς Κελσίου.